έχει δίκαιο το γνωμικό, ότι όποιος λέει πολλά ψέματα πρέπει να έχει πολύ καλή μνήμη. Θα πρέπει να θυμάται. Ακριβώς. Και ένα από αυτά που κάνουμε συνήθως όταν θέλουμε να ανακαλύψουμε τον ψεύτη στις ανακρίσεις, μια τεχνική που διδάσκεται, είναι να ρωτάς πολλές ερωτήσεις. Κάποια στιγμή θα δώσει διφορούμενες ή διαφορετικές. Δεν είναι όμως μόνο στις ανακρίσεις, είναι και στην καθημερινότητα. Σωστά. Χαρά να Μποσολέα, υπνοθεραπευτή, σύμβουλο ζωή μαζί μας. Καλημέρα, καλώς τον, καλώς ήρθες. Καλημέρα, Λούμε, καλημέρα. Να κάνουμε αρχή σιγά-σιγά και τη σημερινή ημέρα, γιατί το θέμα το σημερινό στα σωστά και λάθος πράγματα στο μυαλό μας, που το έχεις τοποθετήσει και θα ήθελες να συζητήσουμε, σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Είναι εντελώς υποκειμενικό, καμιά φορά ίσως να μην αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα σωστά ή ποια είναι τα λάθος, σωστά, και να δίνουμε λάθος προτεραιότητες, και όταν πάθουμε μία καταπατιά ή πάθουμε ένα κακό ή χειρότερο από αυτό που έχουμε, θεωρούμε ότι το προηγούμενο μακάρι να το είχαμε και το χάσαμε. Ναι, αν είχαμε στενή μου γνώση ή να σ' είχα πρωτήτερα. Έχεις φέρει και μία σειρά από διαφάνειες, αλλά αν έχεις την καλοσύνη πριν αρχίσουμε, κάνε μία γενική εισαγωγή για το τι ακριβώς θα μιλήσουμε. Αυτό που θα μιλήσουμε είναι ότι ανάλογα με τι έχουμε μέσα στο μυαλό μας, δημιουργούμε και την πραγματικότητα μας. Ναι. Και λέμε ότι χρειάζεται μέσα στο μυαλό μας να έχουμε τα σωστά πράγματα για να βγαίνουν σωστά αποτελέσματα. Mm-hmm. Να έχουμε σωστές συμπεριφορές, σωστές σκέψεις, σωστά συναισθήματα. Τώρα είναι λίγο υποκειμενικό το σωστό όπως τα είπες, αλλά εννοούμε ότι να ζούμε όπως εμείς θέλουμε και να έχουμε τα αποτελέσματα που εμείς θέλουμε. Έτσι, βάζοντας τα σωστά πράγματα μέσα στο μυαλό μας, έχουμε και τα σωστά αποτελέσματα. Είναι εύκολο, πριν αρχίσουμε να βλέπουμε και τις διαφάνειες. Είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι στο τρέξιμο της ημέρας και στο τι θεωρούμε σημαντικό και μη, δεν τα καταφέρνουμε ούτε στο 1%. Δεν είναι εύκολο, γιατί το μυαλό μας είναι προγραμματισμένο να ασχολείται με προβλήματα. Ναι. Με το άγχος, με το φόβο. Ναι. Γι' αυτό θα πρέπει να το δουλεύουμε συνεχώς, να μην το σταματάμε ώστε να το οδηγούμε εκεί που θέλουμε εμείς. Ή θα έλεγα να ασχοληθούμε τουλάχιστον με τα σοβαρότερα θέματα. Με εκείνα που είναι πιο σημαντικά για εμάς αυτή την περίοδο της συγκεκριμένης στη ζωή μας. Και επίσης απρόσθετα, και τελειώνουμε αυτό, ότι να πάψουμε να θεωρούμε ότι το δικό μας πρόβλημα είναι και το χειρότερο. Ο κάθε άνθρωπος το δικό του βλέπει, αλλά εντάξει. Ναι. Ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα στο τι έπαθε ο δίπλα μας, όπου ήταν και πολύ χειρότερο, ίσως και το χειρότερο που είναι μια απώλεια ζωής. Και την επόμενη μέρα πάμε σε μια κηδεία, ύστερα από μισή ώρα, μια ώρα ξεχνάμε και ξαναρχίζουμε από τα ίδια. Και τα ανάπαλιν. Και δώσ' του και δεν συμμαζεύεται. Έλα, να τα πάρουμε από τη σειρά. Για να δούμε την πρώτη διαφάνεια. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη. Η δύναμη που έχουν οι σκέψεις μας στη δημιουργία της ζωής μας σε ό,τι αφορά θετική ψυχολογία. Σωστά. Όταν λοιπόν γεμίζουμε το μυαλό μας με σωστά πράγματα, σκέψεις, τα λάθος δεν έχουν χώρο για να μπουν. Μιλάμε για θετική σκέψη, γιατί όλα από εκεί ξεκινά. Ξεκινάνε όλα από τη σκέψη. Το τι βάζουμε μέσα στο μυαλό μας, δηλαδή τι σκεφτόμαστε, αυτό το μυαλό μας θα κινηθεί να δημιουργήσει. Και όταν από μόνος μου εγώ βάζω θετικές σκέψεις, βάζω θετικά πράγματα, mm-hmm, και οι θετικές σκέψεις ξέρουμε ότι θα γίνουν θετικά συναισθήματα. Ναι. Τα συναισθήματα θα γίνουν συμπεριφορές και οι συμπεριφορές θα μας ξαναφέρουν σκέψεις. Ναι. Αυτός ο κύκλος πολλές φορές γίνεται φαύλος κύκλος. Γίνεται αρνητικός κύκλος. Και γίνεται μια παγίδα στην οποία πέφτουμε μέσα και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε με τίποτα. Και χρειάζεται κάπου να σταματήσει, είτε στις σκέψεις, είτε στα συναισθήματα, είτε στις συμπεριφορές. Στην επόμενη διαφάνεια λες ότι σκεφτόμαστε μέσα μας κρυφά και αυτά λαμβάνουν χώρα. Εννοείς ότι μπορεί να ευχόμαστε κάτι ή να το έχουμε συνέχεια σφινωμένο στο μυαλό και συμβαίνει. Χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές. Χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Το λέμε κρυφά. Πολλές φορές περνούν χιλιάδες σκέψεις από το μυαλό μας. Και χωρίς να έχουμε συνειδητή κατάσταση, θέλω να πω, συνειδητά δεν μπορώ να αντιληφθώ πολλές φορές τι το μυαλό μας ασχολείται, το υποσύνητο μας ασχολείται. Το υποσύνητο μας είναι προγραμματισμένο για την επιβίωσή μας. Για τη διαιώνιση του είδους είναι προγραμματισμένο στο να μας οδηγεί προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, σε αυτά που έχει ήδη προγραμματιστεί. Έτσι, χωρίς να το καταλάβω, οδηγείται πολλές φορές προς εκείνα και επαναλαμβάνει τα ίδια μοτίβα. Κρατάω το τελευταίο σημείο αυτής της διαφάνειας που λέει: η υγεία και η ασθένεια έχουν τη ρίζα τους στη σκέψη. Οι άρρωστες σκέψεις θα εκφραστούν μέσα από ένα άρρωστο σώμα. Αυτό που λέμε συνήθως ότι όσο πιο πολύ φοβάμαι την αρρωστία, τόσο πιο πολύ αρρωστώ. Σημαίνει να ασχολούμαι συνεχώς με αρρώστιες. Αν μέσα στο μυαλό μου φοβάμαι συνεχώς ότι θα πάθω κάτι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, όχι σίγουρο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το πάθω. Αυτό ξαναπέστο. Δηλαδή να σταματήσουμε να λέμε πονάω και εκείνο, πονάω και τούτο, θα πάθω και εκείνο, θα πάθω και τούτο, θα το πάθουμε στο τέλος. Θα το πάθουμε στο τέλος. Γιατί προγραμματίζουμε τον εαυτό μας για να οδηγηθεί προς το εκείνο. Υπάρχει κάτι ξανά που βάζαν το σταυρό του συνεχώς και λένε δόξα ο Θεός, δόξα ο Θεός, έχουμε την υγεία μας. Πώς έρχεται η υπνοθεραπεία σε αυτό το επίπεδο και στα αρχικά αντιλαμβάνουμε στάδια για να βοηθήσει? Με την υπνοθεραπεία κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Δίνουμε υποβολές στο υποσυνείδητο. Διδάσκουμε δηλαδή, θα διδάξω το υποσυνείδητο μου πώς να σκέφτεται θετικά, να του περάσω
με το συνειδητό κομμάτι του μυαλού ή με βοήθεια ενός υποθεραπευτή, αλλά δεν με κάνουν και μόνοι μας, ναι. να του περάσω τα θετικά που εγώ θέλω μέσα. Ήρθαν κοντά σου άτομα τα οποία υπέφεραν από το αντίθετο και είδαν θετικά αποτελέσματα και καλύτερες μέρες. Πιο πολλοί πελάτες μας, πιο πολλοί κόσμος μπαίνει σε μια διαδικασία αρνητικών σκέψεων, αρνητικών συμπεριφορών συνεχώς. Ακολουθούν συνεχώς τα ίδια μοτίβα χωρίς να ξέρουν γιατί τα ακολουθούν. Ναι. Απολύονται συνεχώς από τη δουλειά, δυσκολεύονται στις σχέσεις τους, δυσκολεύονται να σταματήσουν μια κακή συνήθεια, επαλυδρομούν συνεχώς τις κακές συνήθειες, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι είναι οι δικές τους σκέψεις. Και είναι οι δικές μας σκέψεις που μας οδηγούν εκεί που μας οδηγούν. Και η υπνοθεραπεία τις προγραμματίζει. Θα δώσουμε τις υποβολές για τα πράγματα που θέλουμε, όχι για τα πράγματα που δεν θέλουμε. Mm-hmm. Και αυτή είναι μια παγίδα που μπαίνουν οι άνθρωποι. Λένε, δεν θέλω να τρώω, δεν θέλω να καπνίζω, δεν θέλω να θυμώνω, δεν θέλω να. Έχω περιττά κιλά, δεν θέλω να είμαι στεναχωρεμένος, δεν θέλω. Και θα πρέπει να μάθουμε ακριβώς. Θα πρέπει να μάθουμε να λέμε ακριβώς εκείνο που θέλουμε. Θέλω να κόψω το τσιγάρο. Είμαι μη καπνιστής. Διώχνω τα κιλά μου. Είμαι θετικός άνθρωπος. Η θετικότητα έρχεται συνεχώς σε μένα. Θέλω να χαμογελώ, δεν θέλω να αγχώνομαι. Είμαι γεμάτος χαμόγελο. Υπάρχει χαμόγελο γύρω μου. Να επικεντρώνομαι σε αυτό που θέλω και όχι σε αυτό που δεν θέλω. Άρα, ερχόμαστε ακριβώς στην επόμενη διαφάνεια που λέει: εμείς είμαστε οι κύριοι της σκέψης μας, οι διαμορφωτές του χαρακτήρα, οι δημιουργοί και διαμορφωτές της κατάστασης, του περιβάλλοντος και του πεπρωμένου μας. Και δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Αυτό το είπε ένας πολύ μεγάλος Άγγλος φιλόσοφος, ο James Allen. Ο οποίος έδωσε μεγάλη σημασία ακριβώς στο πώς σκεφτόμαστε. Αυτά βάζουμε μέσα στο μυαλό μας. Mm. Και ξέρουμε ότι αυτά βάζουμε μέσα στο μυαλό μας δημιουργούν το πεπρωμένο μας. Δημιουργούν βασικά ναι. το τι κάνουμε στην καθημερινότητα μας. Ναι, ναι. Μα όταν γράφεις εδώ ότι όπως σκέφτεσαι έτσι είσαι και όπως συνεχίζεις να σκέφτεσαι έτσι παραμένεις. Σωστά. Και, είτε το αλλάζεις προς το καλύτερο, είτε το κρατάς και το συνεχίζεις προς το καλύτερο. Έχουμε ακριβώς αυτή την αρχή ότι ας συνεχίσω να κάνω αυτά που κάνω και ας συνεχίσω να σκεφτόμαι, θα συνεχίσω να κάνω, θα έχω τα ίδια αποτελέσματα. Θα πρέπει να αλλάξω κάτι. Να αλλάξω κάτι στις συμπεριφορές μου, κάτι στον τρόπο που σκέφτομαι. Αλλά χρειάζεται μια αλλαγή. Πες μας ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό παράδειγμα, βέβαια με την ιδιότητα του απορρίτου, χωρίς να αναφέρουμε ονόματα και καταστάσεις. Που ήταν σοβαρό σε αυτό το σημείο και ήρθε κοντά σου σε ό,τι αφορά υπνοθεραπεία και βοηθήθηκε τώρα. Καθημερινά βοηθάμε κόσμο. Και όταν λέμε να αλλάξουμε την τρόπο σκέψης, όταν μπει ο άνθρωπος σε μια διαδικασία γενίκευση, όπως το ονομάζουμε, και βλέπω παραδείγματος χάρη κοπέλες που έρχονται και μου λένε δεν υπάρχουν άντρες. Δεν υπάρχουν σωστοί πλέον άντρες. Και όταν ακούς αυτό είναι απογοητευμένες από τις προηγούμενες σχέσεις. Εμπειρίες σχέσεις. Ναι. Και όταν υπάρχει αυτός ο έντονος, έντονη απογοήτευση και το έντονο πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας ή καμιά εκεί έξω κατάλληλη για μένα, δύσκολα θα βρω κάποιον κατάλληλη. Διότι έχουμε συνέχεια αυτό το φραγμό μπροστά. Σωστά. Και είμαστε επιφυλακτικοί στον οποιοδήποτε συναντήσουμε απέναντι. Οποιοδήποτε συναντήσουμε θα τον κατατάξουμε στην ίδια κατηγορία που έχουμε κατατάξει τους προηγούμενους. Πώς συμβουλεύεις να το αντιμετωπίζουν αντίστροφα ως θετικό, εσύ? Πάντα ξεκινάω από το κάποιος υπάρχει εκεί έξω και για μένα. Μάλιστα. Κάποιος άνθρωπος εκεί έξω σίγουρα είναι, θέλει να ζήσει μαζί μου, να περάσει μαζί του την υπόλοιπη ζωή του, να φτιάξει παιδιά μαζί μου, να φτιάξει οικογένεια μαζί μου. Από τη στιγμή που αρχίζω και το πιστεύω αυτό και το περνάω στο μυαλό μου ότι σίγουρα υπάρχει κάποιος εκεί έξω και για μένα, τότε θα δώσω ευκαιρία σε ανθρώπους, θα γνωρίσω ανθρώπους και σίγουρα θα γνωρίσω και κάποιον. Άρα είναι όλα στο μυαλό, γιατί είναι και η επόμενη διαφάνεια. Όλα εκεί είναι. Διότι λέει ότι το μυαλό μας μπορεί να συγκριθεί με ένα κήπο που είτε μπορεί να καλλιεργηθεί έξυπνα, είτε να αφαιθεί στο έλεος του Θεού. Αλλά είτε καλλιεργηθεί είτε παραμεληθεί, παραμένει και θα αναπτυχθεί. Εννοείς ότι ή θα αναπτυχθεί θετικά είτε θα αναπτυχθεί αρνητικά. Αν δεν το καλλιεργήσουμε καθόλου, θα γεμίσει για αγριόχορτα. Μπράβο, ακριβώς. Αν τον καλλιεργήσουμε, θα γεμίσει λουλούδια. Από εμάς εξαρτάται. Και όπως κάθε κήπος θέλει δουλειά από αυτόν που συντηρεί για να καλλιεργήσει αυτά που θέλει, και ο κάθε άνθρωπος διαφορετικά πράγματα θέλει στη ζωή του. Δεν θέλουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Έχει πολύ το δίκαιο. Που σημαίνει ο καθένας από εμάς θα φυτέψουμε, θα καλλιεργήσουμε, θα δουλέψουμε για αυτά που ο καθένας από εμάς θέλει. Για τους καλούς καρπούς βλέπω εδώ. Ακριβώς. Λες ότι οι καλές σκέψεις παράγουν καλούς καρπούς, ενώ οι κακές σκέψεις χαλασμένους. Μεταφορικά το λέμε έτσι για να καταλάβουμε τι είναι καλό ή κακό για τον καθένα. Ο καθένας αποφασίζει. Το τι είναι καλός καρπός για μένα και τι είναι το καλό αποτέλεσμα. Όταν μιλάμε για καρπούς, πάντα μιλάμε να πάρω τα αποτελέσματα που εγώ θέλω. Ναι, βεβαίως. Και στην κυριολεξία και μεταφορικά. Και μεταφορικά, σωστά. Δεν είναι απλά λόγια αυτά τα οποία γράφει εδώ. Διάλεξα. Τα βλέπουμε καθημερινά να γίνονται, τα προσπερνάμε και εμείς οι ίδιοι για τη δικιά μας τη ζωή. Και αν δεν τα δούμε γραμμένα, όπως κάνουμε και κάθε πρωί με ένα από τα γνωμικά, να το αντιλαμβανόμαστε. Σωστά. Μετά αρχίζει η εκπομπή, τρελαινόμαστε, τελειώνει η εκπομπή, σχολάμε κάποια ώρα το απόγευμα το βράδυ. Ναι, και μετά ξεχνιόνται και πάλι όλα και
του ξαναπαρχίσα την επόμενη μέρα. Ξέρετε αυτό που λέμε όμως, ότι ας δώσω τα θετικά στο μυαλό μου, κάπου εκεί υπάρχουν. Ναι. Όταν θα τα χρειαστεί, θα τα βρει. Από την άλλη, λέμε συνεχώς ότι ο κήπος ακριβώς χρειάζεται συνεχής καλλιέργεια και δεν πρέπει να σταματήσω να τον καλλιεργώ. Ναι. Και αυτό είναι και ο μυαλό μας έτσι είναι. Αν σταματήσω, υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες σήμερα που κυκλοφοράνε στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, στα βιβλία. Ναι, παντού. Που αν αφήσουμε το μυαλό μας μόνο του, δεν ξέρουμε τι θα μαζέψει. Mm. Και οι πληροφορίες είναι τόσες πολλές. Αλλά χρειάζεται και φιλτράρισμα. Σωστά. Και αυτό που λέμε και τα σκουπίδια στον αέρα είναι πάρα πολλά. Σωστά. Χρειάζεται ένα καλό φιλτράρισμα. Σωστά. Και να διαλέγω εγώ τι θα δώσω στο μυαλό μου. Είδες θετικό αποτέλεσμα στους ανθρώπους που ζητάνε βοήθεια, όχι μόνο στον ερωτικό τομέα και στο θέμα των σχέσεων. Αντιλαμβάνομαι έχει να κάνει και με τις οικογενειακές σχέσεις και τις διαπροσωπικές. Ίσως και τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος δεν τα βγάζει πέρα από μόνος του. Δηλαδή δεν μπορεί να αντεπεξέλθει πια ούτε στο τρέξιμο, ούτε στις υποχρεώσεις, ούτε στο άγχος το οποίο ασκεί η ζωή καθημερινά πάνω από τα κεφάλια μας. Η εργασία μου στο πτυχιακό μου ήταν για τις κοπέλες, ειδικά για την Κύπρο, ήταν μια μεγάλη εργασία για τις κοπέλες πάνω από 36 χρόνια. Για πάνω από 36 χρόνια για τη δυσκολία που έχω στη σύλληψη. Μάλιστα. Και πόσο το στρες επηρεάζει αυτό. Άρα και γυναίκες οι οποίες δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, ναι, να συλλάβουν και να που είναι κάτω από θεραπεία γονιμοποίησης. Και παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία για πολλά χρόνια, ότι δύσκολο θα είναι για μένα, δύσκολο θα είναι δεν για μένα. Δεν θα τα καταφέρω. Και τελικά γίνεται δύσκολο. Α, και είναι ακριβώς το πράγμα που λένε. Και οτιδήποτε συνήθεια θέλω να αλλάξω, όταν ξεκινήσω και λέω δύσκολα θα καταφέρω εγώ. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Είμαι εξαρτημένος σε αυτό. Όταν συνεχίζει, βομβαρδίζουμε το μυαλό μας με αυτά τα λόγια για χρόνια, τότε την ημέρα που θα αποφασίσω να κάνω την αλλαγή θα είναι πιο δύσκολο. Και δεν θα είναι εκεί για να μας βοηθήσει. Άρα η επόμενη διαφάνεια που έχεις φέρει είναι άμεσα συνδεδεμένη. Λέει, δεν ελκύουμε αυτό που θέλουμε, αλλά αυτό που είμαστε. Ναι. Άρα αν αυτό που είμαστε είναι αρνητικό, δεν θα ελκύσουμε και το θετικό που περιμένουμε, αλλά το αρνητικό. Ό,τι έχουμε μέσα στο μυαλό μας, αυτό θα βλέπουμε. Ξέρεις, τα πάντα θα περνάμε μέσα από φίλτρα. Και για μια φορά λέμε ότι αν το δικό μου ο καθρέφτης, το δικό μου το τζάμι είναι λερωμένο, ναι, λερωμένα θα τα βλέπω όλα απέναντί μου. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ξέρεις ποιο κρατάω. Και πρέπει να το κρατήσουμε όλοι σήμερα, κυρίες και κύριοι. Οι άνθρωποι περιορίζονται μόνο από τον εαυτό τους. Γιατί πολλές φορές λέμε, δεν με άφησε ο ένας να κάνω έτσι. Δεν μου επέτρεψε ο άλλος να κάνω αλλιώς. Αλλά εμείς είναι που βάζουμε αυτά τα περιθώρια ή που επιτρέπουμε στους άλλους να ζουν. Μεταφέρουμε στους άλλους αυτά που εμείς έχουμε μέσα μας και κατηγορούμε τους άλλους για αυτά που εμείς είμαστε βασικά. Ναι, ναι. Και βλέπουμε στους άλλους αυτά που εμείς θέλουμε στον εαυτό μας. Και αυτό, γι' αυτό λέμε ότι είμαστε ο καθρέφτης των άλλων. Και επιρρύπτουμε ευθύνες των άλλων για να μην τις αναλάβουμε εμείς βασικά. Νομίζω είναι το πιο εύκολο. Γιατί όταν το κάνεις αυτό, απαλλάσσεσαι, θεωρείς ότι το πρόβλημα είναι απέναντι και όχι στο δικό σου. Αυτό όμως μας εμποδίζει από το να αλλάξουμε, από το να βελτιωθούμε. Έλα, να τα πάρουμε διαφορετικά τώρα. Πώς μπορούμε όλα αυτά που είναι αρνητικά ή δεν έχουν μια θετική σκέψη να τα αντιστρέψουμε, που είναι και η επόμενη διαφάνεια. Που λες ότι όταν αλλάξουμε τις σκέψεις μας προς πράγματα και άλλους ανθρώπους, τα πράγματα και οι άλλοι άνθρωποι θα αλλάξουν στάση απέναντί μας. Ξεκινάμε με το να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αυτά που εμείς θέλουμε. Ναι. Ξεκινάει με το να βάλουμε στη ζωή μας ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο θετικοί, που μας δίνουν μια θετικότητα. Με όποιο τρόπο εμείς τη θεωρούμε αυτή τη θετικότητα. Παίρνουμε πληροφορίες μέσα από βιβλία, μέσα από εκπομπές οι οποίες μας κάνουν πιο χαρούμενους, πιο ευτυχισμένους. Ναι. Που μας δίνουν τροφή για σκέψη και τροφή για αλλαγή. Ναι. Η γνώση είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή. Χρειαζόμαστε όλοι και μην θεωρούμε πάντα ότι έχουμε τη γνώση τελειώσαμε. Όχι. Η γνώση δεν τελειώνει και είναι όπως τη μάθεις καθημερινά, διδάσκω ή σωστά. Που μαθαίνουμε και όλη μέρα μαθαίνουμε και ξαναμαθαίνουμε και δεν ξέραμε το πρόγραμμα. Έτσι είναι και με τη ζωή μας και με το μυαλό μας. Έτσι είναι ακριβώς όπως το είπες και χρειάζεται να μπαίνω συνεχώς σε αυτή τη διαδικασία σύμφωνα με το τι θέλω να αλλάξω και να πετύχω στη ζωή μου. Άρα. Θα πρέπει να μαθαίνω συνεχώς καινούργιες δεξιότητες, καινούργιες πληροφορίες, καινούργιες γνώσεις που θα δώσω στο μυαλό μου ακριβώς αυτή τη θετικότητα. Πες με ένα θετικό ως αποτέλεσμα που υπήρχε. Υπήρχαν γυναίκες που τελικά τεκνοποίησαν. Ναι. Παλήθεια. Έχω βοηθήσει πάρα πολλές κοπέλες. Γιατί κοίταξε, σίγουρα θα γίνει και το ιατρικό κομμάτι. Σαφέστατα. Αλλά, το ένα δεν ανέβηκε. Αλλά παρατηρούμε ακριβώς αυτό το πράγμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες είχαν κάνει πάρα πολλές ανεπιτυχές προσπάθειες. Ναι. Και όταν αποφασίσαν ότι τέλειωσα εγώ με αυτό το κομμάτι, είτε θα υιοθετήσω, είτε θα
πάω σε παρέτηση τη μητέρα ή κάτι άλλο. Mm. Και μόλις αποκτήσαμε παιδί με εκείνη τη μέθοδο, μετά τεκνοποίησαν και υπήρξαν γυναίκες που βρήκαν τον σύντροφό τους. Και πάρα πολλές κοπέλες παρατηρούμε και άντρες. Μάλιστα. Γιατί έχουμε ακριβώς το ίδιο θέμα. Ναι, ότι σήμερα δεν υπάρχουν γυναίκες και ότι είναι όλες ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αυτή η γενίκευση που κάνουμε μέσα στο μυαλό δεν μας βοηθάει. Έχουμε, παρατηρούμε ότι όταν ο άνθρωπος αρχίσει και γυρεύει αυτό που θέλει, ναι, όχι αυτό που δεν θέλει. Και επικεντρώνεται στο στόχο του, τον πετυχαίνει. Τον πετυχαίνει. Ό,τι και αν είναι αυτό. Είτε μια κακή συνήθεια να αλλάξει, είτε να βρει μια σωστή σχέση, είτε να πετύχει κάτι επαγγελματικά. Σωστά. Ό,τι και να είναι. Να δούμε την τελευταία διαφάνεια που είναι και η πιο σημαντική. Συμβουλές για τις ασκήσεις και το τι πρέπει εμείς να κάνουμε. Σωστά. Μπορεί να σας φανούν λίγο παράξενες και να τις δείτε και να λέτε, θα λέω εγώ στον εαυτό μου ότι είμαι υπέροχος ή ότι είμαι μοναδικός. Δοκιμάστε το για να δούμε. Δεν ακούγεται εγωιστικό. Παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι με εαυτόν τους. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Ακριβώς. Η θετικότητα είναι επιλογή. Πανηγυρίζω τη μοναδικότητά μου. Είμαι προετοιμασμένος να επιτύχω. Ακούγονται παράξενα, δεν είναι. Δεν είναι παράξενα, γιατί θα πρέπει να πιστέψω εγώ στον εαυτό μου πρώτα εγώ για να πιστέψουν και οι άλλοι. Και το να πω ότι μπορώ να πετύχω αυτά που εγώ θέλω. Ναι, ναι. Αυτά που εγώ θέλω. Ναι, ναι, ναι. Είμαι καταπληκτικός, είμαι υπέροχος για να κάνω αυτά που εγώ θέλω. Ναι, και να μην θεωρούμε ότι αυτά είναι θεωρίες ή τα κάνουν στις δυτικές χώρες και πολιτισμούς και εντούτα που κάνουν στα διάφορα σεμινάρια. Παρετάτε μας τώρα, μπελάρες. Δεν είναι έτσι δεν τα είναι πράγματα. Έτσι, δεν είναι έτσι. Αν δεν προγραμματίσουμε σωστά, ας μην τα λέμε αυτά τα πράγματα. Ας κάνουμε όμως πράγματα στο μυαλό ως σκέψη και θετικά. Να πω πιο απλά. Για πες. Αν δεν πιστέψω εγώ στον εαυτό μου, ναι, κανένας δεν θα πιστέψει σε μένα. Ξέρεις τι κράτησα επίσης. Αυτό με τις αρρώστιες και τις ασθένειες. Αν δεν θεωρήσουμε ότι είμαστε καλά ή μπορούμε να γίνουμε καλά και ότι δεν θα ακολουθήσει και κάτι άλλο και πάλι θα αρρωστήσω για κάτι άλλο ή πονώ τώρα εδώ και μετά πονώ τώρα εδώ και αν πονήσω και δαμέ και τι γίνεται. Η γειτόνισσα έπαθε έτσι. Ο γειτόνισσα... Σωστά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ έτσι λέω πάντα στους ανθρώπους ότι έχει εμπιστοσύνη στο γιατρό σου. Ναι. Πας στο γιατρό και του λες γιατρέ πονώ. Έχει εμπιστοσύνη, πίστεψε ότι ο γιατρός θα σε βοηθήσει. Κάνε όμως και εσύ τα πράγματα αυτά που πρέπει. Θα σου πει, αυτά που, ναι, θα σου πει, τις συμβουλές που θα πάρεις, ναι, χρειάζεται να σε ακολουθήσεις. Ναι. Ας σου πει ξεκουράστο, ξεκουράστο. Σου πει πέρα αυτό και αυτό και αυτό το φάρμακο, πάρτο. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει εγώ να ακολουθήσω και να πιστέψω ότι αυτά οι συμβουλές που έχω πάρει ή ο δρόμος που έχω πάρει ή οι ενέργειες που θα κάνω θα με οδηγήσουν στο αποτέλεσμα που θέλω. Άρα, σωστά και λάθος πράγματα στο μυαλό είναι στο δικό μας χέρι. Σωστά. Αν τοποθετήσουμε τα σωστά πράγματα, θα οδηγηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν τοποθετήσουμε τα λάθος, προς τη λανθασμένη κατεύθυνση. Έτσι είναι. Διαλέγουμε και επιλέγουμε. Αυτό που εγώ βάζω στο μυαλό μου, αυτό εγώ θα γίνω. Και η υπνοθεραπεία έχει και αυτή τη θέση της ευρύτερα, χωρίς αυτό να αναιρεί ή την κλασική ιατρική. Όχι, αντιθέτως, συμπληρώνω με την κλασική ιατρική, γιατί ο τρόπος που σκέφτεται κάποιος θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να αποθεραπευτεί πιο γρήγορα, αλλά ακόμα και να ζητήσει τη σωστή βοήθεια. Όχι, χαίρομαι πάρα πολύ που έχει αποτελέσματα και οι άνθρωποι που ζητάνε τη βοήθεια μπορούν να την έχουν. Σε όλους τους συναδέλφους σας, βέβαια, εννοώ, που είναι υπνοθεραπευτές και έχουν αυτή την ιδιότητα και την ικανότητα να μπορούν να βοηθούν ανθρώπους. Η δουλειά μας αυτή είναι, στόχος μας είναι να βοηθούμε τους ανθρώπους να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους. Και αυτές οι αλλαγές να φέρουν τα αποτελέσματα που εκείνοι θέλουν. Αυτό είναι βασικά που θέλουμε στη ζωή μας, δεν είναι? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για αυτά τα θετικά μηνύματα. Άλλο ένα ραντεβού να ανανεώνουμε για κάτι διαφορετικό, ώστε να μπορέσουμε να αφιερώσουμε το χρόνο στους φίλους τηλεθεατές και να τους βοηθήσουμε. Ήταν ο καλός ο Χαράλαμπος Ολέας, υπνοθεραπευτής σύμβουλος ζωής, τον οποίο ευχαριστούμε κάθε φορά που έρχεται και ανταποκρίνεται και να σας πάνετε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.